Βαλεντίνη μου, ναι, και τώρα πες μου. Είμαι ή δεν είμαι δαιμονία. Είμαι. Είμαι και στην Ελλάδα επίσης, γιατί αν ήμουν στο Hollywood, α, θα είχα γίνει σενάριο. A beautiful mind. Φυσικά για το δικό μου μυαλό μιλάω, γιατί ποια άλλη το σκέφτηκε αυτό. Η Λάτση, η Βαρδινογιάννη, καμιά τους μόνο εγώ. 15 κάμερες έβαλα. Τελείωσε. Άλλοι το κάνουν για την τηλεθέαση, εγώ το κάνω για τον έλεγχο της ναυαρχίδας μου. Σταμάτησα πια να το παίζω δημοκράτησα. Πάει και τελείωσε. Από εδώ και μπρος θα τα ελέγχω όλα. Και έτσι τελείωσαν όλα με το Βλάση πριν καν αρχίσουν. Δεν λες που δεν άρχισαν, Άντζη μου. Γιατί αν είχαν αρχίσει θα ήταν να μας κλαίνει ρέγγες τώρα. Καλέ, τι έγινε, καλέ. Εδώ τα λέμε. Σήμα. Τι σήμα. Η Βαλέρα μου κάνει σήμα ότι έρχεται ο πατέρας μου. Τι σφυράς, παιδάκι μου. Έτσι, μου αρέσει και σφυρίζω, έχεις πρόβλημα. Πάμε, δεν θέλω να μας δει εδώ. Κάτσε, ρε παιδάκι μου, τα κόρητσια το ξέρουν. Εννοώ ότι ο ύπαρχος ότι είναι πατέρας σου. Μόνο η Βαλέρια και εσύ το ξέρετε. Πάμε. Πάμε, πάμε. Να είμαι κι εγώ. Ρε καλώς στη μέλα. Ρε καλώς στη μέλα. Ρε καλώς στη μέλα μου. Πόσο καμάρι μου. Με δουλεύεις τώρα. Αν και συγγνώμη, στον μπάρι σου να τόση ώρα, πώς και δεν σε είδα. Τώρα ήρθα να ανοίξω κι εγώ. Και τώρα φεύγω. Δεν είπες ότι τώρα ήρθες να ανοίξει. Όχι, έχω λίγο χρόνο ακόμα. Γεια σας! Τι έγινε, κορίτσια, συζητάτε? Συζητάμε! Ποιοι συζητάμε? Εμείς! Ποιοι εμείς, εγώ και εγώ θες να πεις. Τι από το μάτι σου καλέ σένα? Και τι συζητάτε? Και τι συζητάμε, Άντζε μου, για πες. Συζητάμε την Άντζελα που κάνει μήνυση στο Ζαχαράτο. Που τα βάλανε με τον καημένο τώρα κι εσύ, επειδή θέλει να πάει στην Eurovision. Αυτό δεν το είπαμε. Για τους Ολυμπιακούς του 2004. Καλέ, τι λέτε που είπαμε γι' αυτό. Για τη διαπλοκή των οικονομικών συμφερόντων στην πολιτική, λέγαμε τόση ώρα. Έχετε άποψη περί τούτου. Με εντυπωσιάζετε. Και τι άλλοι δηλαδή που συζητούν έχουν. Εσύ γιατί δεν άνοιξες ακόμα το γυμναστήριο? Από τις 12 η ώρα θα ανοίξω το γυμναστήριο, μπα. Μπα! 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 Σε καλό σας. Και βέβαια όχι, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Μα αν ήταν να το ξέρουν τότε γιατί να το κάνω. Οι κάμερες τοποθετήθηκαν χθες το βράδυ με πολύ μεγάλη μυστικότητα, καλά, ε. Αυτό το ταξίδι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούω ήχο πόρτας, κλείνω. Άντρε! Καλημέρα σας! Αυτή κι αν είναι καλημέρα. Σας έφερα τα σε... Πω, πω, τηλεοράση. Γιατί έχετε τόσες τηλεοράσεις, καλέ? Για να βλέπω καλύτερα. Τι να βλέπετε? Όλες τις καμπίνες. Τις ποιες να... Όλες τις εκπομπές της τηλεόρασης. Μα γι' αυτό έχει εφευρεθεί το ζάπινγκ, δεν το ξέρετε? Εγώ θέλω να τα βλέπω όλα ταυτόχρονα. Καλά, συγγνώμη, και πώς θα μπορείτε να τα παρακολουθείτε όμως όλα ταυτόχρονα? Αυτή τη στιγμή είπες κάτι για το οποίο εγώ πρέπει να θυχτώ. Όχι καλέ, εγώ εννοούσα, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί έτσι μ' αρέσει. Και πολλά ρωτάς και δεν μ' αρέσει. Ναι, σας λέω, πάρα πολλές τηλεοράσεις, τι βιμάνια και είναι. Καλά τι, έτσι ξαφνικά? Έτσι ξαφνικά. Μου κάνει εντύπωση ρε Βλάση. Αυτή να παρακολουθεί τηλεόραση και μάλιστα εμπλό. Αυτή βαριέται να αλλάξει πλευρά στον ύπνο της. Κι εσείς που το ξέρετε, έχετε κοιμηθεί μαζί της? Ας έτσι αηδίες ρε, να κοιμηθώ εγώ με την τρελή. Γιατί θα σου κακόπευτε? Βαριέμαι να αλλάξω πλευρό, Χάρη. Τρελή. Το τσάι σου με λίγο γάλα. Όπως το πίνεις. Μπράβο. Εδώ ήσουν εσύ μέσα, ήσουν. Βλέ, καλημέρα, τι κάνεις? Το σταυρό μου κάνω. Έλα, θεέ και κύριε. Συμβαίνει τίποτε περίεργο, ρε Βλάση, και σταυροκοπιέσαι? Περίεργο? Όχι, τι περίεργο. Εδώ μέσα όλα φυσιολογικά είναι. Άντε, πήγαινε τώρα. Ναι, πάω να στρώσω τα σεντόνια μου. Α, σε στρώνεις μετά, πήγαινε σου. Μάλιστα. Και με τη μάνα και με την κόρη. Τι είναι αυτά που λες, αγόρι μου, τώρα? Παιδί μου, σου λέω, τα έχει και με τη χαρά και με τη μέλα. Ποιος? Ο ύπαρχος. Μα με τη μέλα τα έχω εγώ. Αυτή το ξέρει. Ω, τα έχει με τη μέλα ο Άλκης. Ήταν, σου λέω, στην καμπίνα του, ήμουνα κι εγώ και του φέρε γάλα με τσάι. Τι του φέρε? Τσάι με γάλα. Κι εγώ πηγαίνω στην καμπίνα του και εγώ του πηγαίνω τσάι με γάλα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι τα έχω εγώ με τον ύπαρχο? Όχι, συγγνώμη. Άλλωση, εντάξει, εσένα είναι η δουλειά σου, είναι η υποχρέωσή σου. Και αυτήν είναι δική της υποχρέωση.
Εντάξει, συγγνώμη, αφού το αντιμετωπίζεις έτσι. Μια χαρά το αντιμετωπίζω, αγόρι μου, μια χαρά. Εντάξει, ρε φίλε, sorry, εγώ νόμιζα ότι ήσουν καψούρης. Μα είμαι καψούρης. Α, είσαι. Και πώς το δέχεσαι αυτό, ε. Πες μου πώς το δέχεσαι, εντάξει. Εντάξει, και πες ότι το δέχεσαι, είσαι ανώμαλος, πάω πάσο. Πώς δέχεσαι ότι τάχει με τη μάνα της, γιατί τάχει με τη μάνα της, όλο το πλοίο το ξέρει. Α, κι εγώ το ξέρω αυτό. Μα το ξέρεις. Εντάξει, αφού το... Ξέρεις τι, δεν είσαι ανώμαλος. Είσαι κάτι πολύ παραπάνω, ρε φίλε. Τι λες, ρε Βλάση, με τη μάνα της τα είχε παλιά. Παλιά είχαν σχέση, όχι τώρα. Α, αφού υπάρχει μια λογική εξήγηση για όλα. Τι φλανάχουν οι σαπουνόπερες δηλαδή. Βλάση. Συγγνώμη, αφού υπάρχει μια λογική εξήγηση, αφού την έχεις εσύ στο μυαλό σου. Άκου να σου πω, αγόρι μου. Ο ύπαρχος δεν τα έχει με τη μέλα. Τι δεν τα έχει, ρε, που ζεις στην κοσμάρα σου, ζεις αυτή. Είναι κόρη του. Κόρη του! Κάτσε ρε παιδάκι μέσα αυτή μου με ξεκούφανες. Πω. Κόρη του, δεν το πιστεύω. Ναι, και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Γιατί ρε Βλάση, αυτό είναι έτσι πολύ. Καλό. Καλό που αισθάνομαι εγώ άσχημα. Όχι καλό. Που είναι κόρη του και που ανέβηκε στο καράβι για να το γνωρίσει. Και που τελικά αυτός βρήκε μια κόρη που δεν ήξερε τι έχει. Όχι, εγώ αισθάνομαι άσχημα, σου λέω, που είπα στον Άλκη ότι ο ύπαρχος τα έχει και με τη μάνα και με την κόρη. Φαντάζεσαι, δηλαδή αυτή είναι η κόρη του και εγώ να του λέω. Πω. Καλά τώρα, που να πάει και σένα το μυαλό σου τόσο μακριά. Πάει μακριά το μυαλό μου, αλλά. Πάει πάντα στο κακό. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό, πάντως, να ξέρεις. Αμαρτία εξομολογουμένη, ουκέστη αμαρτία. Καλή, πώς το είπα εγώ αυτό με την πρώτη, με εντυπωσιάζω. Να σου πω, τρίψε τώρα όμως γιατί πάει να σπάσει το κεφάλι μου από το πονοκέφαλο. Θες να με τρελάνεις? Κι εγώ έπαθα ένα σοκ όταν το πρωτόμαθα. Αλλά τελικά δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει με τη Μέλα και τον ύπαρχο. Κάτι σαν παραμύθι, ε. Σ' αρέσουν τα παραμύθια? Μ' αρέσουνε. Γι' αυτό το είπα κι εγώ, βρε, γιατί είσαι ρομαντικός άνθρωπος. Ελπίζω να ξέρεις τι λες. Τι, δεν είσαι ρομαντικός? Όχι, για τον ύπαρχο και τη Μέλα λέω. Α, για σε παρακαλώ, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου εγώ. Αυτά, παιδί μου, μου τα είπε ο Βλάσης που τον πονούσε το κεφάλι του, που του τα είπε ο Άλκης, που του τα είπε η Μέλα, που ο Άλκης με τη Μέλα τα έχουν. Τα έχει ο Άλκης με τη Μέλα? Ωχ, αυτό μου ξέφυγε, δεν έπρεπε να το πω. Σωστά. Χριστέ μου, αν είναι δυνατόν! Αν είναι δυνατόν! Κύριε, εσείς παθαίνετε, γιατί με γκρεμίσατε? Πατήρω ύπαρχος! Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, μα τι μου λες! Και με ρίξατε κάτω επειδή σας είπα ότι ο ύπαρχος είναι πατέρας. Αν σας έλεγα ότι είναι μητέρα, τι θα κάνατε? Θα έπεφτα εγώ κάτω. Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Της τρελής. Ακριβώς. Της τρελής. Τι έγινε, ρε Άλκη? Όλα καλά? Τι εννοείτε? Τι να εννοώ, ρε αγόρι μου, σε ρώτησα αν είναι όλα καλά. Δεν σου είπα να αναλύσουμε και τους νεοπλατωνικούς? Α, ναι, όλα μια χαρά. Εσείς? Και εγώ, και εγώ. Για πόσο ακόμα? Είπες τίποτα? Όχι, να, η κυρία Μαυρογιαλούρου, καταφτάνει, αυτό λέω. Έναν εσπρέσο, αντέσω. Αμέσως. Ποιος είχε μια καλή μέρα, μπροστά μου? Τι κάνεις? Περιμένω. Τι περιμένεις? Σωστή η έκπληξή σου, Χάρι. Εδώ βαριέμαι να αλλάξω πλευρό στον ύπνο μου. Ορίστε. Και δεν θα βαριέμαι να περιμένω? Ποιος το είπε αυτό? Έλατε, για σκέψου λίγο. Εσύ δεν το είπες στο Βλάση, μήπως κάνω λάθος? Στο Βλάση? Δεν του είπες μάλιστα ότι είμαι και τρελή? Ή μήπως κάνω λάθος? Όχι. Μια Μαυρογιαλούρου δεν κάνει ποτέ λάθη. Ο εσπρέσο. Στην καμπίνα μου. Μα αφού είπα τ' αντέσω. Αντέσω και στην καμπίνα μου. Πήγαινε τον Άλκη και εσύ, κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Χάρη. Πώς μιλάς έτσι στο γαμπρουδάκι σου? Το ποιο? Ποιο είναι το γαμπρουδάκι μου? Εσύ είσαι το γαμπρουδάκι μου? Αντέσω. Αρχή! Μυρτώ. Αλλά πριν μιλήσεις για τους άλλους, και μάλιστα στο πλήρωμα, κάτσε και σκέψου τι έχεις κάνει εσύ. Γιατί όπως έλεγε και μια μπανάλη πειρέτρια που είχαμε στην έπαυλη, το χορταράκι που γελάς την πόρτα σου φυτρώνει. Το χορταράκι? Άκου, Χάρη. Εγώ δεν δίνω δικαιώματα στο πλοίο να με συζητάνε. Γιατί δίνω δικαιώματα εγώ? Να λένε πως τα έχεις με μάνα και κόρη. Ύστερα να λένε πως παράτησες την κόρη. Τι νομίζεις, τίποτα δεν κρυφό. Βούκινο έχεις γίνει. Ύστερα να μιλάνε όλοι και τις σχέσεις της κόρης σου με τον Άλκη. Τις σχέσεις της κόρης μου με τον Άλκη? Άκουσε, Χάρη. Εδώ σε έχω να κυβερνάς το πλοίο. Όχι να ζεις τα ερωτικά σου δράματα. Και αντί να στα πω εγώ, ακούω και από πάνω ότι είμαι και τρελή, ε. Shame on you. Shame on you. Λασί! Ορίστε! Σαν δεν τρέπεσαι, ρε. Σαν δεν τρέπεσαι. Ορίστε. Ό,τι σου λέω, πας και το καρφώνεις. Πού το καρφώνω? Στον τοίχο, πού το καρφώνεις. Τι ρόλο παίζεις εδώ μέσα, ρε? Του καμαρότου. Ντροπή σου, ε.
Επειδή είμαι καμαρότος. Επειδή πήγες και είπες την τρελή ότι την είπα τρελή. Εγώ να πω για σας που φωτιά να πέσει να με κάψει. Εκτός από καρφίσε και ψεύτησε. Πρόσεξε, Βλάση. Πρόσεξε γιατί πολύ το τεντώνεις. Το σκηνή. Όχι, το σαντώνει. Το έχω τεντώσει. Τα νεύρα μου έχεις τεντώσει. Αλλά πήγαινε από εδώ, ρε. Χάσε από εδώ, ρε. Ορίστε. Σκασμός, ρε. Μη μιλάς. Για τίποτα δεν είσαι ικανός. Λοιπόν, από αύριο στον τέκ των αξιωματικών θα έρχεται το σταμάτης, όχι εσύ. Μα γιατί τι έκανα. Σουτ! Άντε, ντρέπεσαι λιγάκι. Εγώ σου μιλάω και εσύ πας και τα λες. Αλλά δεν θα έκανας άλλος. Εγώ που σε περιμάψα από μικρό παιδί και σε έφερα εδώ μέσα. Σε εμπιστεύτηκα και εσύ. Μα σταμάτα, ρε, μη μιλάς, λέω. Φούντωσα τώρα, ε. Φούντωσα, φέρε μου από την νερό. Μαλλιά! Φέρε μου από την νερό, είπα. Μάλιστα. Όχι από μέσα, από τον μπαρ. Μα αφού έχετε μέσα νερό. Από τον μπαρ, είπα. Μάλιστα. Νεύρα, 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 νεύρα. Με ζητήσατε? Ναι, σε ζήτησα, ρε. Και πώς ήρθες εδώ, δηλαδή. Τι σε έφερε η διέστησή σου? Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, εννοώ ότι. Σας ακούω. Ακού, Αλκή. Θα σου κάνω ευθέως μια ερώτηση και θέλω ευθέως μια απάντηση. Κατάλαβες? Και μην πεις πάλι μάλιστα. Μα. Δεν μου λες, Αλκή. Τι τρέχει με σένα και με τη Μέλα? Τι να τρέχει με μένα και με τη Μέλα, υπάρχε. Κάτι στακίφθηκα. Θα σου έλεγα τι τρέχει τώρα, αλλά και χάρη. Κάτι μου είπε η Μαυροκαλούρου προηγουμένως στο μπαρ. Τι σας είπε? Εγώ ρωτάω, εσύ απαντάς. Λοιπόν. Τίποτα δεν τρέχει μεταξύ μας. Τίποτα. Και τότε γιατί λέγεται εδώ μέσα ότι κάτι έχεις με την με την κοπέλα, τέλος πάντων. Έχεις κάτι? Μερικές φορές. Τι θα πει μερικές φορές, ρε? Πάει να πει ότι εγώ και η Μέλα κάνουμε λίγη παρέα και. Μάλιστα. Λίγη παρέα κάνετε μόνο? Μάλιστα. Όχι. Τι να σας πω. Τι να μου πεις, ούτε και εσύ δεν ξέρεις τι κάνετε. Όχι, ξέρω, υπάρχει, απλώς δεν ξέρω πώς να σας το πω. Δεν ξέρεις να το. Πες το με δικά σου λόγια. Μεταξύ μας υπάρχει ένα sentimental, μια χημεία. Τι υπάρχει? Μια αμοιβαία συμπάθεια υπάρχει. Μια αμοιβαία συμπάθεια. Μάλιστα. Σας ενοχλεί? Εμένα? Γιατί να με ενοχλεί εμένα, δηλαδή? Επειδή. Επειδή? Τι εννοείς επειδή, ξέρεις? Να είμαι κι εγώ. Την κρισιμότερη στιγμή πήγες. Μάλιστα, θέλετε να φύγω? Ναι, να φύγεις. Μα μου είπατε να σας φέρω. Πήγαινε, παιδί μου. Μάλιστα. Όχι εσύ, ρε. Ο Άλκης. Θα σου πω εγώ σένα. Σε μένα. Όχι εσένα, αγόρι. Με σένα θα πούμε αργότερα. Πήγαινε. Μάλιστα. Το νεράκι σας. Ξεσκόνησε εκεί τη βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, ρε? Ένα βιβλίο. Δεν λέω το βιβλίο, αυτό λέω ότι είναι. Ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι χωρίς νερό. Χωρίς νερό, α? Α, δεν βλέπεις κιόλας. Δεν μου λες, σου ζήτησα εγώ ένα ποτήρι χωρίς νερό? Εγώ με νερό το έφερα. Δεν είμαι αμφισβητής. Όχι, δεν. Όχι, πώς όχι. Αφού είμαι αμφισβητής. Εγώ σου ζήτησα να φέρεις ένα ποτήρι με νερό, εσύ έφερες ένα ποτήρι χωρίς νερό και μου λες ότι σιγάρε. Πρόσεχε. Όχι μόνο με αμφισβητής. Ποιος λέει ψέματα τώρα, εσύ ή εγώ? Και αν εγώ λέω ψέματα, δεν με αμφισβητείς μόνο. Με κατηγορείς και από πάνω. Καταλαβαίνεις τι λέω, ρε? Όχι, αλλά συνεχίστε. Τι να συνεχίσω, ρε? Εγώ θα έκανα λάθος, φαίνεται. Πάνω στην αφηρημάδα μου θα. Άντε, φέρω χωρίς νερό. Άντε, μπράβο. Πάνω να σας φέρω άλλο. Όχι από τον μπαρ, από μέσα. Μα. Από μέσα, είπα. Όπως θέλετε. Ορίστε και το νεράκι σας. Πούντος. Δεν μου λες, είπες εσύ στον Άλκη ότι είσαι κόρη μου? Εγώ? Βλέπεις κάποιον άλλον εδώ μέσα? Όχι. Γιατί με ρωτάς? Γιατί σαν να μου φάνηκε ότι το ήξερε. Ναι, στον Άλκη το έχω πει. Α, ναι, το έχεις πει, ε? Και γιατί παρακαλώ στον Άλκη το έχεις πει? Να σου πω εγώ γιατί. Το έχεις πει γιατί με τον Άλκη έχετε σχέση? Ναι ή όχι, Μέλα? Ναι. Ναι? Και θεώρησες καλό εγώ να μην ξέρω τίποτα γι' αυτό? Ότι έχουμε σχέση ή ότι ξέρει ότι είμαι κόρη σου? Για όλα, Μέλα. Για όλα. Να το ξέρουν όλοι μες στο πλοίο, να το συζητάνε πίσω από την πλάτη μου και εγώ να μην έχω ιδέα. Αλλά βέβαια θα μου πεις, τι είμαι εγώ για σένα? Είμαι τίποτα? Κατ' ουσίαν τίποτα δεν είμαι. Μπαμπά, μισό λεπτό, θέλω να σου μιλήσω. Τι είναι αυτά που λες? Εάν με θεωρούσες πατέρα σου,
θα μου άνοιγες και την καρδιά σου. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, παιδάκι μου? Εγώ σου άνοιξα την καρδιά μου και εσύ πήγες και άνοιξες το στόμα σου παντού. Εγώ δεν είπα κουβέντα. Τότε γιατί λέει ο καπετάνιος ότι όλοι ξέρουν ότι είμαι κόρη του? Ξέρω κι εγώ, και εμένα με φώναξε στην καμπίνα να με ρωτήσει αν έχουμε σχέση. Α, ώστε έτσι, ε! Και αυτός που τα ξέρει όλα αυτά, Άλκη. Ξέρω κι εγώ, μα σου λέω, δεν είπα κουβέντα. Άλκη, μη με κοροϊδεύεις, γιατί χειροτερεύεις την κατάσταση. Γιατί ρε, Άλκη? Εγώ προσπαθώ τόσο καιρό να φτιάξω τη σχέση μου με τον πατέρα μου και εσύ προσπαθείς να μου τα χαλάσεις. Εγώ σε εμπιστεύτηκα. Εσύ γιατί πήγες και άνοιξες το στόμα σου παντού? Μα δεν μίλησα, εγώ σου λέω. Ψάξε να δεις μήπως το ξέρει κανένας άλλος. Μα τι μου λες τώρα, να κάτσω εγώ να πω σε όλο τον κόσμο ότι είναι πατέρα σου? Γιατί να το κάνω, δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω από το να κουτσομπολεύω. Τότε δεν καταλαβαίνω, ποιος το είπε δηλαδή? Σταμάτα. Δεν φτάνει που τα βάζει ο υπάρχον μαζί μου, θα τα βάλεις κι εσύ. Όλοι θα τα βάλουν μαζί σου τώρα που καταλάβανε τι πράγμα είσαι. Συγγνώμη, τι είμαι? Τι είσαι, ένας κουτσομπόλης είσαι. Σου είπα κάτι για τη Μέλα και τον ύπαρχο και πήγες και το είπες όλους. Εγώ? Εσύ! Ενθουσιασμένο θα το κάνω! Εμένα που σου έκανε για μασάζ! Γαϊδού! Εκείνη που την πάτησε στο μασάζ, γιατί αφέθηκα, σου είπα τον πόνο μου και εσύ έβγαλες τουντούκα! Πού την έβγαλα εγώ την τουντούκα? Α, μη μου το πεις Γερμανός εμένα, γιατί θα το κάνω καλοκαιρινό εδώ μέσα! Γιατί με μιλάς, παιδί μου? Δεν ξέρω ξένες γλώσσες. Τη γλώσσα σου όμως ξέρεις να τη χρησιμοποιείς για να κουτσομπολεύεις δεξιά και αριστερά, ε! Τι κουτσομπολέψα εγώ? Εγώ μόνο σε σένα είπα ότι η Μέλα είναι κόρη του υπάρχου. Πώς το έμαθε όλος ο κόσμος? Είναι η Εδρούκα! Όχι! Ο Θεός θα με λυκιάσει! Σας παρακαλώ, στο όνομα του Ιπποκράτη συγκρατηθείτε! Σας ορκίζομαι, δεν έχω πει τίποτα για τη σχέση του ύπαρχου με τη Μέλα! Παρεξών! Παρεξών! Στον εαυτό μου! Γεια! Κυρία Εδρούκα! Με κούρασαν με τους αλλαλαγμούς τους. Τίποτα πιο ενδιαφέρον, πιο excitement, δεν θα δω. Ακούσε, κοιτάχω και με μάνα και με κόρη. Ποιος το λέει αυτό? Όλο το πλοίο. Τ' άκουσες κι εσύ? Αφού το λέει τρελή, παιδί μου. Συνεχίζεις, Χαρούλη, ε? Έλα μου τώρα, κάθες και δίνεις σημασία τι λέει βλαμένη τώρα κι εσύ. Oh, God. Βλαμένη. Κοίταξε, Λεωνίδα, για να το λέει αυτό η Μυρτώ, κάπου θα το έχει ακούσει. Και ύστερα να σου πω και κάτι άλλο. Έχει δίκιο να είναι θυμωμένη μαζί μου. Δεν μπορεί ξαφνικά να μαθαίνει ότι την αποκαλώ τρελή. Καλά, τι την είπες πια κι εσύ? Τι με είπε πια? Τίποτα, πρέπει να πάω να την καλοπιάσω. Δεν μ' αρέσει να γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ πάνω. Άντε, άντε πάμε στη γέφυρα. Καλά, τώρα είμαστε στη γέφυρα. Πάλι θα ξαναπάμε στη γέφυρα. Θέλω να πάρω λίγο αέρα. Πάω στην καμπίνα μου. Να πάρεις τι? Χάρη. Τι δουλειά έχει η Βαλέρια στην καμπίνα του Λίο? Ναυαρχούκο. Ποιος είναι ο Ναυαρχούκος? Ναυαρχούκο μου. Ναυαρχούκο μου. I don't believe my ears. Τι παιχνίδια παίζονται εδώ μέσα? Πού είσαι, Ναυαρχούκο μου? Μισό λεπτό να κλείσω την πόρτα, μας δει κανείς. Ναι, η πόρτα θα σε σώσει. Δεν πιστεύω να σε πήρε κανένα μάτι. Κανένα μάτι, όχι. Το μεγάλο μάτι όμως. Ναυαρχούκο μου, δεν με είδε κανείς. Νομίζεις, dear, you think so. Λέψες. Και εμένα. Έχουν σχέση, είναι ολοφάνερο. Σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω. Πάμε. Τι? Πάμε να δεις τι θα σου δώσω. Ω, Μαντόνα τσικόνε, θα δω και live sex. Πάμε. Πάμε να δεις. Δεν έβαλα κάμερα στο κρεβάτι. How silly I am. Χριστέ μου, τι μου κάνεις? Ο Χριστέ της, τι της κάνει? Με κακομαθαίνεις. Πες μου ότι σ' αρέσει. Πες μου ότι είναι αυτό που θες. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ. Μα είναι παγωμένο. Το έχω βγάλει ώρα έξω. Μ' αρέσει κι άλλο, κι άλλο, Ναυαρχούκο μου. Κι άλλο, Ναυαρχούκο μου. Έλα τώρα, άνοιξε το στοματάκι. Έλα. Για πες, για πες. Λοιπόν, που λες? Κάνε παραπέρα, μη σου κόψω το αυτί. Προσέξτε πώς μιλάτε. Σοβαρά, πού είναι η Μαυρό? Έχω κάτι να της πω για σένα. Καλά. Λοιπόν, που λες, μου πήρε ένα παγωτό. Τι παγωτό, στρατσιατέλα? Όχι, το άλλο το σοκολατένιο με τα μυγδαλάκια μέσα. Ω, Χριστέ μου, αυτή η αηδία, το σκάνδαλο. Καλέ, ποιο σκάνδαλο? Ήθελα να φάω γλυκό και πήγε και μου πήρε παγωτό. Ναι, εγώ θα του πάρω ένα χωνί.
Χωνί, τι να τον κάνει ο Λεωνίδας το χωνί. Δεν εννοώ τον Λεωνίδα, τον Νίκο εννοώ. Αν σου ζωγράφιζα τα φτάκια σου, σαν του Ντάμπο θα στα έκανα. Του Ντάμπο? Λοιπόν, αν με ξαναπροσβάλλετε έτσι, θα πάω να τα πω όλα στη Μαυρογαλούρου. Βρε το Νικολάκι μας. Το Νικολάκι μας. Άντε κάνει παραπέρα. Μα τι ασχολείσαι συνέχεια. Παιδί μου, κρυφακούει συνέχεια. Είναι πολύ περίεργος. Και λοιπόν. Είναι επικίνδυνος. Αχ, είναι τόσο τρυφερός, τόσο προστατευτικός. Ο Νίκος. Καλή, ποιος Νίκος, ο Λεωνίδας. Αμάντια με αυτό τον Νίκο. Φωνάζεις, παιδί μου, δυνατά, θα μας ακούσει. Κοριτσάρα μου, μου λέγε αυτός. Ναυαρχούκο μου, του έλεγα εγώ. Και μετά. Πάλι τα ίδια. Πολύ πλούσιο λεξιλόγιο έχετε. Εκτός από πλούσιο λεξιλόγιο, έχω και πρόβα. Πού πας εσύ? Το αυτί σου δεν θα το πάρεις. Πού πας, πού πηγαίνεις? Στη σάλα, έχω πρόβα. Αχ, τώρα βρήκες να φύγεις που έφυγε και στάπλα να τα πούμε με την ησυχία μας. Καλά, τα λέμε μετά. Ξανάρθες? I beg your pardon. Όχι, δεν ήταν για σας. Άτζι, come here, να σου πω. Σας ακούω. Ναι, αλλά ακούει και ο άλλος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ένα αυτί αυτός. Δύο έχει όπως όλος ο κόσμος και αυτό είναι το επικίνδυνο. Είδες το Λίο? Τον καπετάνιο. Του Ντικάπριο. Τον καπετάνιο, ρε Άτζι. Τον είδα, στην πισίνα έχει πάει. Ξέχασα τις παρτιτούρες μου. Καλημέρα σας. Γιατί με κοιτάει έτσι αυτή? Πήγαινε, Βαλέρια. Πήγαινε, πήγαινε. Α, κάτι λένε δυο τους. Στην πισίνα, είπες? Ναι, ναι, ναι. Γιατί, τι συμβαίνει? Μην του πεις ότι τον αναζήτησα. Όχι, βέβαια, αλλά τι συμβαίνει? Ωραίος τρόπος. Τι κοιτάς έτσι εσύ? Βρε καλό στο Λίο. Βρε καλό στο Λίο. Τι γίνεται, κυρία Μαυρογιαλούρου? Πολλά. Κάτω από τη μύτη μου. Τι πράγμα? Ιερό. Τι κάνει? Ιερό. Α, Ιερό. Καλά είναι. Καλά, μια χαρά είναι. Είναι καλά ή είναι σε άγνοια? Γιατί έχει διαφορά. Δεν κατάλαβα. Λέω τώρα εγώ, λέω. Ιερό, λέω. Δεν μας ξανανέβηκε στο πλοίο. Γιατί αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον για την Ιερό, κυρία Μαυρογιαλούρου? Εγώ ενδιαφέρομαι, Λίο. Σας έχω πει, αυτό το Λίο με ενοχλεί. Ενώ το Ναυαρχούκος μια χαρά σ' αρέσει. Το ποιο? Έλα τώρα, τα μάθαμε, τα μάθαμε. Τα ποια? Τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα παραπεταμένα. Κύριε Μαυρογιαλούρου, θέλετε να μου πείτε κάτι? Σαν δεν τρέπεις. Παντρεμένος άνθρωπος με κόρη της Παντριάς. Ε? Ολόκληρος πλοίαρχος και τάχεις με τη Βαλέρια. Τι παράδειγμα είσαι εσύ, ε? Η σοβαροφάνεια μας έφαγε εδώ μέσα. Το Λίο σε ενόχλησε. Δεν κοιτάς που έχεις κάνει την καμπίνα σου βίλα των οργείων? Η Βαλέρια σας τα είπε αυτά? Κι άλλο να βαρχούκο μου, κι άλλο να βαρχούκο μου. Η Βαλέρια. Κορίτσα ρε μου εσύ, κορίτσα ρε. Τι να σου πω, τι να σου πω. Α, όχι. Έχω και κάτι άλλο να σου πω. Την επόμενη φορά που θα με πεις στο Χάρι Βλαμένη, θα φύγεις από εδώ μέσα με το ίδιο εισιτήριο που ήρθες. Στο Χάρι Βλαμένη. Τι να πω. Ντρέπομαι for your bill. Για ποιο ντρέπεστε, κυρία Μαυρογιαλούρου? Για λογαριασμό σου. Ναυαρχούκο μου, σου λείψα. Τι έκανες? Ένα ντουζάκι. Στη Μαυρογιαλούρου? Καλέ, στο μπάνιο μου. Τι λες? Λεωνίδα, τι έπαθες? Σου είπα ότι εγώ θα μιλήσω για μας. Εγώ θα αποφασίσω πότε και γιατί και πώς. Όχι εσύ. Άκουσε εκεί να με κάνεις ρεζίλη στη Μαυρογιαλούρου. Κι άλλο ναυαρχούκο μου, κι άλλο ναυαρχούκο μου, κι αν μοιρονεύεται. Λεωνίδα, δεν καταλαβαίνω τι λες. Ούτε εγώ καταλαβαίνω τι κάνεις εσύ. Είπες ή δεν είπες στη Μαυρογιαλούρου για μας? Όχι. Με δουλεύεις? Όχι, δεν σε δουλεύω. Τότε πώς ξέρει η Μαυρογιαλούρου τι έγινε πριν στην καμπίνα μου? Δεν ξέρω. Στην καμπίνα προηγουμένως ποιος ήτανε? Εσύ και εγώ. Σωστά? Σωστά. Ή εγώ το είπα λοιπόν ή εσύ. Σωστά? Σωστά. Εγώ δεν το είπα. Άρα? Εγώ. Σωστά! Σταμάτα, Χριστιανή μου, να με σέρνεις έτσι, θα μου βγάλεις τον νόμο. Ωραία, και τον νόμο θα σου βγάλω και το μαλλί θα σου βγάλω. Γιατί? Δεν μου λες τι έλεγες με τη Μυρτώ στη ρεσεψιόν? Τίποτα. Πώς τίποτα, αφού μόλις ήρθα εγώ, κόψατε την κουβέντα. Τίποτα, παιδάκι μου. Με κοροϊδεύεις?
Τρελάθηκες ρε Βαλέρια. Κάτι βλακίες λέγαμε, με ρώταγε για τον καπετάνιο. Με τόση μυστικότητα σε ρώταγε για τον καπετάνιο? Ναι, με τόση μυστικότητα. Τι υπονοείς δηλαδή, ότι λέγαμε τίποτα άλλο? Δεν υπονοώ, είμαι σίγουρη. Έκατσες και της είπες ότι έχω σχέση με τον Λεωνίδα. Εγώ? Και όχι μόνο αυτό ότι έχω σχέση με τον Λεωνίδα, της είπες και όσα γίνανε με τον Λεωνίδα πριν στην καμπίνα του. Εγώ! Αλλιώς ποιος ξέρει με τόσες λεπτομέρειες όσα έγιναν στην καμπίνα του? Μόνο εσύ, εγώ και ο Λεωνίδας το ξέραμε. Δεν μου λες μήπως της είπες ότι είμαι και αγκιός? Εγώ! Εγώ! Ποιος ο Νίκος? Ο Νίκος! Θα σταματήσετε επιτέλους! Πώς τολμάτε! Θα σου κόψω τα αυτιά! Μα θα σταματήσετε να με χτυπάτε με αυτό το ντοσιέ! Θα διαμαρτυρηθώ! Θα διαμαρτυρηθείς, θα σου κόψω και τη γλώσσα! Δεν σας επιτρέπω! Α, δεν μου επιτρέπεις! Θα σε ρωτήσω, νομίζεις, κύριε Νίκο μου! Δεν φτάνει που κρυφακούς, τα καρφώνεις και στη Μαυρό τώρα! Τι έκανε, λέει? Τι έκανε, λέει, ήταν νεύρα μου κρόσια έκανε, λέει, γιατί είπες? Τι είπα? Εγώ ρωτάω, τι είπες? Δεν είπα κουβέντα! Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα! Εγώ δεν κρατώ τίποτε. Εσείς έχετε αυτό το ντοσκέ και με κοπανάτε. Καλά, Νίκο. Καλά. Τι είδες, φωτιά? Φωτιά, αγόρι μου. Νίκο μου, εγώ είμαι εδώ. Εδώ θα σου ανάψω, έλλη. Ευχαριστώ. Τι ευγενική χειρονομία. Κάηκεσαι. Αχ, δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Είστε φρενοβλαβείς. Θέλετε να μου κάνετε εγκάγματα? Μόνο! Νερό! Πού είναι το νερό? Θες νερό, αγόρι μου? Ψάχνεις για νερό? Μην τολμήσεις! Γιατί? Γιατί, Ρωτάς κιόλας που κάθεσαι και καρφώνεις τη Μαυρότη, τα έχει ο Λεωνίδος με τη Βαλέρια. Τι! Είσαι σίγουρος? Έλα, δεν το πιστεύω. Τα έχει ο καπετάνιος με τη Βαλέρια? Με τη Βαλέρια. Ο καπετάνιος. Ο δικός μας καπετάνιος. Όχι, ο καπετάνιος Ανδρέας Ζέφος. Χιουμορίστα. Μου το είπε η Βόνμπεργκ πάνω στα νεύρα της. Τώρα εξηγούνται όλα. Θυμάσαι τις προάλλες που ήταν οι δυο τους μαζί στο πλοίο? Όχι, δεν θυμάμαι. Τι δεν θυμάσαι, μαζί δεν συζητούσαμε. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, δεν ακούω τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, με συγχωρείτε. Δεν θέλω μπλεξίματα με τίποτα. Α, παπά, ούτε κι εγώ. Βλάση, να σου πω δύο λεπτά. Άμα εγώ. Κάτσε, έρχομαι κι εγώ. Εγώ να δεις. Εγώ πες ότι δεν υπήρξα ποτέ. Τι συμβαίνει, ρε Λεωνίδα, και με κατέβασες άρον-άρον από τη γέφυρα? Μπορείς να μου πεις τι έκανες? Τι έκανα, τάιζα τους λάρους, τι να έκανα? Όχι στη γέφυρα, τι έκανες με τη Μαυρογιαλούρου? Εγώ? Τρελάθηκες, μωρέ. Άντε παράτα με και τα νεύρα μου. Είπες εσύ στη Μαυρογιαλούρου ότι την αποκαλώ βλαμμένη? Αυτό εννοούσε ότι την καλοπιάσεις, δηλαδή, εκθέτοντας εμένα? Απαράτα μας, Λεωνίδα. Τότε πώς το ξέρει αυτή την αποκαλώ έτσι? Ξέρω κι εγώ, και για μένα. Ξέρω ότι την λέω τρελή. Ναι, αλλά εσύ υποψιάζεσαι το Βλάση. Ενώ στην κουβέντα τη δική μας ήμασταν οι δυο μας. Και τι θες να πεις δηλαδή, ότι εσύ υποψιάζεσαι εμένα? Είσαι σοβαρός, ρε Λεωνίδα? Σε έχω εκθέσει εγώ ποτέ και να το κάνω και τώρα? Όχι. Τότε γιατί να το κάνω τώρα? Και πώς το ξέρει αυτή αυτό? Ξέρω κι εγώ. Μπορεί να ήταν κάπου κρυμμένη και να τ' άκουσε. Πού κρυμμένη, μωρέ, μέσα στην καμπίνα σου? Σιγά μην είχε βάλει και κάμερες. Θα σας κάνω εγώ να ψάχνεστε, όχι να μάθετε να μιλάτε. Μα τι γίνεται έξω? Ψυχία! Δεν βρισκόμαστε, κυρά μου, στο γυμναστήριό σου. Ποιος είναι αυτός με το μαύρο γυαλί? Oh my God! Δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ. Όλοι τους είναι έτοιμοι για καυγάδες, για κουτσοπολιά, όλη την ώρα. Έχω τρελαθεί, με έχουμε τα νεύρα μου. Κοιτάξτε τώρα. Εδώ νομίζω ότι βλέπω ένα χέρι. Καταλαβαίνετε. Δεν το περίμενα ποτέ από τον Άλκη αυτό. Δεν θέλω να τον ξαναδώ. Να αλλάξετε μπάρμαν. Δεν περίμενα να μου φέρτε έτσι ο Βλάσης. Τόσα χρόνια μαζί. Να τον ξυλώσετε. Το απαιτώ αυτό. Και να μου αλλάξετε καμπίνα αμέσως. Αλλιώς φεύγω! Να τον διώξετε! Αυτό το δίπλωμα πανεπιστημίου δεν έχει. Αντί να κοιτάζει τους ασθενείς, κοιτά πώς να κουτσομπολεύει. Για το όνομα του Ιπποκράτη! Μου έριπτε τα μπουκαλάκια εις εγκεφαλήν! Απειλείται η ζωή μου εδώ μέσα! Θα αναγκαστώ να προβώ εις διαδικασία μήνυσης! Κι εγώ. Ούτε επίδομα ανθυγιεινού παίρνω και μου έκαψε και τα δάχτυλα η Βόνμπεργκ. Η εγώ ή αυτή. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Το παίζει φίλη, αλλά είναι οχιά. Δεν τη θέλω πάνω στο πλοίο. Καλύτερα να πάει με τον άντρα της. Στη στεριά. Εγώ με τον Νίκο δεν ξανακάθουμε στη ρεσεψιόν. Στο όνομα της κουμπαριάς μας πρέπει να μ' ακούσετε. Εσύ τι θες εδώ? Την τουαλέτα ήθελα. Τους
βλέπεις? Τους βλέπω. Τι μούτρα είναι αυτά? Γιατί εδώ στο τραπέζι δεν βλέπεις τι γίνεται? Ο Δρούγκας με τον γιατρό είναι έτοιμοι να κατασπαράξουν ένα στον άλλο. Θέλετε ψωμί? Ναι, αν έχετε την καλοσύνη. Σώπα καπετάνια και τους έπιασε καλοσύνη. Κύριε Δρούγκα, κύριε Δρούγκα, δεν αντέχω άλλο. Τον βλέπετε? Συνέχεια μου εξφενδονίζει για την κείμενο. Και θα σου ρίξω κι άλλα. Ό,τι του είπα έκατσε και τα είπε όλα. Κι αυτός. Τι γίνεται εδώ πέρα, το χαλασμένο τηλέφωνο παίζουμε? Γιατί κατηγορείς το τι είπατε, γιατρέ μου? Ακούστε να δείτε. Ορίστε, ορίστε, είμαι έτοιμος να τα ξεράσω όλα και μετά μου λέτε ότι τον κατηγορώ άδικα. Αμέσως. Ορίστε. Ευχαριστώ. Τι συμβαίνει? Καλή, είναι αλήθεια ότι τα έχει με τον καπετάνιο. Τι είπες? Ρε εσύ, σε όλους το έχεις πει. Ρε θα σε σκοτώσω, δεν θα ζήσεις άλλη μέρα, δεν θα ζήσεις! Εσύ δεν μπορείς να κρατάς το στόμα σου κλειστό, κοπέλα μου! Ενώ εσύ μπορείς, εσύ μπορείς! Να χαθείς, νοσχάρι! Ε,
τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά! Δεν σταματήστε! Αυτό είναι για όλα! Εσείς δεν είστε για όλα! Είναι για όλα! Είναι την πισίνα! Η πισίνα, γρήγορα, ορίστε! Πισίνα! Πισίνα, γρήγορα, γρήγορα! Για περάστε, για περάστε! Για περάστε, εγώ τώρα! Ορίστε, ορίστε, περάστε! Για περάστε! Για περάστε! Για περάστε! Δοκιμάστε και θαυμάστε! Τίποτα, μωρέ, θυμήθηκα το συγχωρεμένο, το ρίζω. Θυμάσαι κι εσύ όμως ώρες κάτι πράγματα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε? Τι κάνω, για σταματήστε! Ορίστε! Τι συμβαίνει επιτέλους? Γιατρέ! Τι πείτε κάτι εσείς, αρχίστε επιτέλους! Ο Δρούγκας, με κατηγορία δίκως, ότι διέδωσα πως η Μέλα είναι κόρη σας. Η Μέλα είναι κόρη σας? Βαλέρια, τι λέει? Λεωνίδα, κράταμε. Ξέρετε εσείς, γιατρέ, ότι η Μέλα είναι κόρη μου? Ναι! Είναι κόρη σας! Βόμπεργκ, άσε τις ερωτήσεις! Ποιος σας το είπε, γιατρέ? Ο Δρούγκας! Η Γογό! Ο Βλάσης! Ο Έλκης! Η Μέλα! Ο Λεωνίδα, ζαλίστηκα. Είδες τι έκανες? Και στη Μαυρογιαλούρου, ποιος το είπε? Δεν κανείς! Αφού εσείς με ρωτήσατε. Ναι, αλλά απαιτώ προσωπικές απαντήσεις. Όχι τη χοροδία τρικάλων. Εγώ το είπα. Εσύ. Πότε το είπες εσύ, παιδί μου, αυτό? Όταν προσπαθούσα να βρω ευκαιρία για να σου πω την αλήθεια. Μάλιστα. Ξεκαθαρίσανε λοιπόν τα πράγματα. Μάθαμε ποιος το είπε στη Μαυρογιαλούρου, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ όμως δεν της είπα για τη σχέση μου με τον Άλκη. Ούτε εγώ της είπα ότι την είπατε τρελή. Ούτε εγώ της είπα ότι ο Βλάσης είπε ότι τα έχετε και με τη μάνα και με την κόρη. Τι έκανε, λέει, τι είπες εσύ τέτοιο πράγμα? Θα σε τσακίσω, βρε. Εγώ το είπα στη Γογό, αλλά μετανιωμένος. Ναι, ναι, ήταν πολύ μετανιωμένος. Μετανιωμένος, Μετανιωμένος το είπες και στη Μαυρογιαλούρου. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ορκίζομαι να τα χαλάσω με τη μήνα μου. Σταμάτα, Βλάση, σταμάτα και θα με σκάσεις, Και ποιος τα λέει λοιπόν στη Μαυρογιαλούρου και τα ξέρει όλα? Εσύ, Βαλέρια, μήπως έχεις υπόψη σου? Εγώ? Τη Βόμπεργκ, ρωτήστε, που έχει κολλητηλίκια με τη Μαυρογιαλούρου. Αγία, πρόσεξε πώς μιλάς, Βαλέρια. Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ μπορώ να κρατήσω μυστικό και για πάρα πολύ καιρό. Εσύ, βρε, δεν είπες στη Μαυρογιαλούρου ότι... Ότι? Εγώ! Ο Νίκος τα είπε όλο που μας κρυφάκουγε στη ρεσεψιόν. Και ποιος είμαι δηλαδή εγώ? Ο εφιάλτης του πλοίου που πάω για καταδίδω ό,τι ακούω? Για καταρχήν δεν άκουσα τίποτα. Δεν φτάνει που έπεσα θύμα της εμπριστικής σας μανίας. Της πιάς? Με έκαψε η Βόνμπεργκ. Τι εννοείς, παιδί μου, σε έκαψε? Πάει και λέει ότι εγώ κάρφωσα στη Μαυρογιαλούρο ότι τάχεται με τη Βαλέρια. Χάρη, κράτα με, το ξέρουν όλοι. Εγώ δεν ήξερα τίποτα για τη σχέση σας με τη Βαλέρια. Απ' την Άτζη το έμαθα. Να! Έλαμψε η αλήθεια! Μου το είπε πάνω στα νεύρα της. Τ' ακούς! Πάνω στα νεύρα μου το είπα. Και αφού ήξερα πρώτα ότι αυτός τα είχε πει στη Μαυρό. Άρα δεν φταίω εγώ. Δηλαδή, Άτζη μου, για να καταλάβω κι εγώ, αν δεν έχω πάθει σύγχυση από το σοκ, εσύ τώρα ξέρεις ότι... Ότι τα έχετε με τη Βαλέρια. Ναι, καλέ. Και δεν μου λέτε, ποιοι άλλοι το ξέρουν αυτό? Ωρα, το έμαθε και η Βαλέρια. Ο απόλυτος εξευτελισμός. Και η Μαυρογιαλούρου από ποιον το έμαθε? Για δεν μιλάτε. Εγώ δεν το είπα, να φάω τα κοκαλά μου. Ούτε κι εγώ στο λόγο μου, καπετάνια. Εγώ στον πατέρα μου δεν το είπα. Ορκίζομαι. Σε αυτόν τον πατέρα μου που το έχω και αδυναμία. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Να μη σταυρώσω αρσενικό. Να χάσω τη λάμψη μου και τον Πίτερ. Εγώ γιατί να το πω, αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Μα παιδιά είμαστε τώρα. Και εγώ γιατί να το πω, τι λόγο είχα? Δεν καταλαβαίνω. Αν δεχτούμε ότι λένε την αλήθεια... Λέμε την αλήθεια, καπετάνια, την αλήθεια λέμε. Και αν δεχτούμε, ρε Λεωνίδα, ότι αυτοί εδώ λένε την αλήθεια, τότε η Μαυρογιαλούρου από πού έμαθε τόσες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και μάλιστα επί προσωπικών ζητημάτων? Μας παρακολουθεί. Οι τηλεοράσεις! Οι τηλεοράσεις, κοίτα να δεις που έχει δίκιο το βλαμμένο. Οι πολλές τηλεοράσεις. Τι είναι? Τι είναι, αυτό που σκέφτεστε είναι? Για πάμε, ρε Λεωνίδα. Δεν με κρατάνε τα πόδια μου. Καπετάνιε! Καμία ερώτηση! Τελικά, Βαλέρια, τα έχετε με τον καπετάνιο? Και εσύ, Μέλα, είσαι κόρη του υπάρχου? Καμία ερώτηση. Μυρτώ! Όπως μπαίνετε έτσι μες στην καμπίνα μου,
Μπορεί να ήμουν και γυμνή. Αυτό ήρθαμε να δούμε κι εμείς. Α, εμένα γυμνή. Όχι, τη γυμνή αλήθεια. Τι είναι αυτές? Ποιες? Οι τηλεοράσεις. Αχ, πού σας μαζεύτηκα. Για φέρε εδώ το τηλεκοντρόλ. Ας το κάτω, δεν σου επιτρέπω. Δώσ' το Μυρτό. Ορίστε, βλέπεις? Δεν πιστεύω να είναι τηλεοπτικό πρόγραμμα αυτό, ε? Προφανώς όχι. Ε, Μυρτό? Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Έχει βάλει κάμερες στις καμπίνες. Μυρτό, γιατί έχεις βάλει κάμερες στις καμπίνες μας, για να μας παρακολουθείς? Εγώ είμαι ο απόλυτος άρχον εδώ μέσα, θέλω να ελέγχω τα πάντα. Κι εγώ είμαι ο απόλυτα εκνευρισμένος εδώ μέσα και θα σε σκοτώσω, ε! Θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω κομματάκια. Μαζί σου, Λεωνίδα, μαζί σου. Oh my god! Oh my god! Τρέξε, Χάρη, τρέξε! Όποιος την πιάσει, τη σκοτώνει, εντάξει? Εντάξει! Τι είναι αυτό? Κεφαλονιά. Και Κέρκυρα. Ζάκυνθος. Και Λευκάδα. Αυτά τα τέσσερα νησιά στολίζουν την Ελλάδα. Oh God! Αυτή είναι η αντασία του Μπάουντι. Στοχεύσατε! Φύρ! Ήρθε το τέλος μου. Καλημέρα, μητέρα. Πες της να μην ξαναπεί αυτή τη λέξη. Το καλημέρα. Το μητέρα. Μητέρα. Νομίζω ότι δεν ήταν καθόλου καλή κίνηση αυτή η συνάντηση. Ναι. Τώρα θα μας πεις και πότε θα συναντιέμαι με το παιδί μου. Εννοούσα τη δική μας συνάντηση, κυρία Φωκά. Αν πείτε μία κουβέντα ακόμα θα τσακωθούμε. Μα αφού δεν... Στη μητέρα το είπα. Λίγα είναι όλα αυτά που έχω κάνει για σένα, Χαρά. Τι λίγα δηλαδή? Δεν έχω κάνει σχεδόν τίποτα. Έλα, Χάρη, μη μου μιλάς έτσι. Με κάνεις και νιώθω σαν... Τι είναι αυτό, δαχτυλίδι? Με τι σου μοιάζει? Δαχτυλίδι. Τότε γιατί ρωτάς? Χάρη, τι είναι αυτό, τι σημαίνει? Ωραίος στίχος, εσύ τον έχεις γράψει, ε? Άσε με ρε, Λεωνίδα, και εσύ να χάρεις. Έλα, ρε, έλα, μην κάνεις έτσι. Εμένα κάτι μου λέει μέσα μου ότι όλα θα πάνε καλά. Ε, λοιπόν, να πεις αυτό το κάτι μέσα σου ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Πού πας τώρα? Να πνιγώ πάω, ξέρω εγώ πού πάω. Παπά! Έλα, μωρό μου. Τι συμβαίνει, τι έχεις? Από το πρωί σε χάλια, συμβαίνει κάτι? Όχι τίποτα, κάτι δικό μου. Τι δικό σου? Να την πω, το ζητάτε. Μπαμπά! Πόσους μπαμπάδες έχει αυτή? Χάνς! Χάνς! Να το πιστεύω στα μάτια. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Ήρθα να σας δω, έκανα καλά. Πολύ καλά έκανες, πολύ καλά. Είναι ο... Ναι. Ο... Χρήστος Παπαστεφάνου πλέον. Α, έτσι, μπράβο. Πάθατε κάτι? Ποιος είπες? Χρήστος Παπαστεφάνου. Ζήτησε να σας δει. Τι δουλειά έχει αυτός εδώ? Να το διώξω? Θα πω ότι είστε ο κουπέ. Τι είμαι? Κλεισμένος. Γιατί με αρέσει να είμαι κλεισμένος? Πες τον άνθρωπο εκεί πέρα, θα τον δω στο σαλονέκι. Σε μια ώρα. Είπα εγώ σε μια ώρα? Όχι, αυτός το είπε. Αυτός. Καλώς. Εντάξει, λοιπόν, σε μια ώρα. Μάλιστα. Τι δουλειά έχει αυτός εδώ?